τότε που εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο στον ουρανό, όλο το χωριό ερήμωσε. Συμβαίνουν ασταμάτητα φαινόμενα κάθε μέρα. Φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι. Πολλές φορές ακούμε θορύβους, χτυπάνε πράγματα ενώ δεν υπάρχει αέρας. Ακούμε να φωνάζουν οι στριγλιές. Έχουμε μείνει πλέον πάρα πολύ κατοικοί από τότε που εμφανίστηκε αυτό το πράγμα στον ουρανό. Κανείς δεν λέει γι' αυτό. Ούτε τηλεοράσεις, ούτε τα κανάλια, ούτε κανείς. Φοβόμαστε να βγούμε τα βράδια έξω. Αν μπορείτε, κύριε Αντώνη, να έρθετε να μας βοηθήσετε. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Κάποιος να ενδιαφερθεί. Πάντα είχα την αίσθηση, μια περίεργη αίσθηση, ότι υπήρχε κάτι. Έτσι σαν αίσθημα παρακολούθησε, ότι κάτι σε παρακολουθεί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ από ότι τεινάζω τα πόδια μου. Λες και έχω σκουλίκια μες στα πόδια μου. Όλη τη νύχτα. Με την άκρη του μαλλιού μου βλέπω ένα μπουκαλάκι που είχα να βοηθήσω. Να σηκώνεται όρθιο πάνω από εκεί που το είχα την κρύωση εκεί. Να περνάει μπροστά από τα μάτια μου και να σκάει στην άλλη άκρη του δωματίου. Όπως καταλαβαίνετε γίνεται τόσο όσο γίνεται τώρα. Τόσες αναφορές για ανεξήγητες δραστηριότητες σε ένα ήσυχο ορεινό χωριό. Τι ήταν αυτή η λάμψη στον ουρανό που αναφέρουν? Πώς ενεργοποίησε όλα αυτά και πώς από ένα ήρεμο χωριό ξαφνικά το μεταμόρφωσε σε ένα τρομακτικό τόπο? 2 χρόνια αξιολογώ αυτή την υπόθεση. Έως και σήμερα πίστευα ότι αυτή η ιστορία δεν είναι πραγματική. Όμως οι αναφορές καθημερινά είναι και περισσότερες. Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ προσωπικά με αυτή την υπόθεση και να ταξιδέψω σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το χωριό, για να αξιολογήσω από κοντά όλες αυτές τις αναφορές. Όμως είναι πολλές και δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι τρελοί ούτε να τα φαντάζονται. Κάθε σπίτι στο χωριό έχει και μια ιστορία. Όλοι αναφέρουν για ένα φαινόμενο που δεν έξαφνε καμιά λάμψη να έρχεται από τον ουρανό. Δεν μπορεί όλοι αυτοί που αναφέρουν αυτό το περιστατικό να είναι φαντασία τους. Κάτι υπάρχει. Αυτό το κάτι ψάχνει να βρω. Με έχει προβληματίσει ιδιαίτερα γιατί μετά από την εμφάνιση αυτού του φαινομένου, τον ουρανό όπως αναφέρουν, όλες τα σπίτια τους αναφέρουν κάποια περιστατικά. Κάποιοι αναφέραν
ότι μέσα σε ένα σπίτι υπήρχαν κάποιες εμφανίσεις από κάτι ενέργειες που δεν είχαν σχήμα συγκεκριμένο. Πάλι αναφέρουν για φωνές, ήχους, βηματισμούς, σπασίματα μέσα στο σπίτι, μετακίνηση αντικειμένων. Δεν μπορεί όλοι σε ένα χωριό να λένε περιστατικά και τίποτα από όλα αυτά να μην ισχύει, να είναι μια υπερβολή. Αυτός είναι και ο λόγος που ανάλαβα αυτή την υπόθεση να έρθω να το δω προσωπικά. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα φέρει αυτή η έρευνα, γιατί πολλές φορές τα περιστατικά δεν συμβαίνουν όταν βρισκόμαστε εμείς εκεί. Ίσως να υπάρχει κάποιος λόγος που σε κάποια χρονική στιγμή γίνονται όλα αυτά. Εμείς ήρθαμε από το πρωί μια ολόκληρη μέρα και θα μείνουμε μια ολόκληρη νύχτα. Να παρατηρήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι σε ένα σημείο στο χωριό, κοντά εκεί που εμφανίστηκε η λάμψη, παρουσιάζεται τις μεγαλύτερες δραστηριότητες. Εκεί κοντά βρίσκεται και ένα σπίτι. Εκεί είναι και οι περισσότερες δραστηριότητες, βάσει των μαρτυριών που έχω. Και ειδικά αυτός που έχει το σπίτι, μας έχει αναφέρει πάρα πολλά περιστατικά. Μετακίνηση αντικειμένων, θόρυβοι, ανοικοκλίματα παραθύρων, σπασίματα, φωνές, εμφανίσεις. Γενικά είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό στοιχείο που έχω συλλέξει σε αυτό το χωριό. Ξέρω ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Και δεν είναι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για τον συνεργάτη που έχω φέρει σε αυτή την έρευνα μαζί, ο οποίος είναι επαγγελματίας στον χώρο της λήψης της εικόνας και του ήχου, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και καθαρότερα πλάνα και να μην είναι όπως τα προηγούμενα βίντεο που έκανα μόνος μου ερασιτεχνικά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι κάθε στοιχείο που θα συλλέξουμε να είναι καθαρό και να μπορούμε να το προβάλλουμε αυθεντικό έτσι όπως είναι. Είναι μια υπόθεση που σίγουρα, αν όλα αυτά που αναφέρουν είναι πραγματικά, θα αποκαλύψουμε κάτι που τώρα ίσως να μην έχει ξαναγίνει. Έξω από αυτό το σπίτι δεν τολμά κανένας να περάσει. Όσοι το προσπάθησαν, άκουσαν διάφορους θορύβους, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ήταν και κάποια πλάσματα να περνάνε μέσα από αυτή την πόρτα και να περνάνε στο εσωτερικό του σπιτιού. Εδώ είναι το σημείο που από τον ουρανό έπεσε ένα φωτεινό αντικείμενο. Από εκείνη την ώρα και μετά, όλοι οι κάτοικοι που μένουν εδώ στο χωριό αρχίζουν και κάνουν αναφορές για περίεργα φαινόμενα, όπως εμφανίσεις. Βλέπουν σκιές, ακούνε θορύβους, χουρλιαχτά. Όλα ξεκίνησαν από εδώ, από αυτό το σημείο. Είναι το κέντρο του χωριού. Αυτό το σώμα που έπεσε από τον ουρανό, όπως αναφέρουν, έκανε μια πολύ μεγάλη λάμψη και από την ώρα εκείνη και μετά, όλοι όσοι έχουν μείνει σε αυτό το χωριό, αναφέρουν διάφορα περιστατικά. Σε αυτό εδώ το σπίτι, ένα βράδυ αυτοκτόνησε όλη η οικογένεια. Για ανεξήγητο λόγο. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί έγινε αυτό. Ο ένας σύζυγος βρέθηκε κρεμασμένος. Και η γυναίκα βρέθηκε δηλητηριασμένη. Και κανένας από τους κατοίκους δεν μπορεί να εξηγήσει το λόγο γιατί η οικογένεια ήταν πάρα πολύ σωστή στο χωριό αυτό. Σε αυτό το χώρο έχω συλλέξει τα περισσότερα στοιχεία για ανεξήγητες δραστηριότητες. Εδώ υπάρχουν πάνω από 4 μαρτυρίες
που αναφέρουν ότι το βράδυ γίνονται πάρα πολλά περιστατικά. Θορύβοι, βήματα, φωνές και πολλά άλλα. Τώρα ξεκινάει η βραδιά. Είναι η ώρα η κατάλληλη να ξεκινήσουμε την έρευνά μας. Πάμε. Πλάσμα, μια ενέργεια, πέρασε μέσα στην πόρτα, κατά τις μαρτυρίες που λένε. Θα είμαι και το πρωί, θα είμαστε και το βράδυ για να δούμε αυτό το φαινόμενο, έτσι όπως το λένε. Για ποιο λόγο το έχουν αμπαρώσει έτσι? Γιατί η οικογένεια που ήταν μέσα αυτοκτόνησε, κατά τις μαρτυρίες. Και δεν ξέρει κανένας γιατί. Κατά τη λάμψη που είδαμε από τον ουρανό, μετά από λίγες μέρες αυτοκτόνησε όλη η οικογένεια, ήταν τριμελής οικογένεια. Και από τότε το κλείσανε. Ήρθε η αστυνομία, το έκλεισε, πήρανε νεκρούς και από τότε έμεινε έτσι το σπίτι. Γυναίκα, άντρας και ένα παιδί. Κανένας δεν ξέρει γιατί. Δεν υπήρχε καμία αιτία, ήταν μια ήσυχη οικογένεια που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στο χωριό. Πάμε για το σπίτι με τις περισσότερες μαρτυρίες. Πάμε να ξεκινήσουμε την έρευνά μας. Και ερχόμαστε και εδώ μετά. Αλλά πάμε στην πιο σημαντική υπόθεση. Και ερχόμαστε. Ήρθε η ώρα να δούμε τι κρύβει αυτό το σπίτι. Αυτό είναι λοιπόν το σπίτι που ήταν οι περισσότερες αναφορές. Να δω πάνω μια σκάλα. Να δούμε πού έγινε αυτή η σκάλα. Το σπίτι είναι πραγματικά creepy. Όλα κλειστά, μια μυρωδιά πέσια εδώ μέσα. Λες και έχουν ψοφήσει ζώα. Μυρωδιά είναι τραγική. Μια βαριά ατμόσφαιρα. Σπίτι είναι λες και μέναν άνθρωποι ξαφνικά φύγανε τακτοποιημένο. Καθρέφτες παντού, φωτογραφίες,
πιθανόν από την οικογένεια. Λες και το παρατήσανε και φίλε μου το σπίτι. Η οικογένεια. Η οικογένεια. Δύο γυναίκες, ένας άντρας. Εδώ μια γιαγιά πρέπει να είναι. Μάλλον είναι αυτοί που θα μέναν εδώ στο σπίτι κάποιος από αυτούς ή θα είναι το οικογενειακό του δέντρο. Βλέπω ξεκινάει από μια πολύ παλιά ενδυμασία, πιθανό να είναι η πρώτη γυναίκα που έχει αυτό το σπίτι. Και μετά ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Πιθανόν. Κάτι μου θυμίζει από μια προηγούμενη υπόθεση. Κάτι αντίστοιχο. Βλέπω πράγματα. Και πράγματα πιο σύγχρονα από το σπίτι. Ίσως να ήρθανε κάποιοι να αφήσαμε κάποια αντικείμενα. Και πιθανόν να είναι η οικογένεια που έμεινε τελευταία. Σε αυτό το σπίτι είναι συνεχόμενη. Βέβαια είναι ένα παλιό σπίτι που είναι και κάπου λογικό να υπάρχουν κάποιες διαστολές και μαντιλάκια. Μεδάκια. Αυτό εκεί πάνω τι είναι? Κάποιο παράθυρο τυφλό οδηγεί σε τοίχο. Αυτά τα σπίτια γενικά τα παλιά τα τουρκικά είχαν και πολλές κρύπτες, δηλαδή πολλά σημεία που οι άνθρωποι σε μεγάλους κινδύνους για να προφυλαχτούν πηγαίνουν και κρυβόντουσαν. Ξέρω πώς μπορούσαν να ζουν άνθρωποι εδώ μέσα. Καταρχά η μυρωδιά είναι απίστευτα απέσια και η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά. Σαν κάτι να δονείται, να έχει γίνει σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή με το που μπαίνεις μέσα αισθάνεσαι κατευθείαν κάτι που σε αναστατώνει. Κάτι που σε βάζει σε... να αισθάνεσαι το κίνδυνο, ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι από τα λίγα σπίτια που έχω μπει μέσα και νιώθω αυτό το συνέστημα. Μέσα κάτι... κάτι να παραμονεύει, κάτι να είναι, να σε παρακολουθεί. Νιώθω έντονα το συνέστημα ότι κάτι με ακολουθεί εδώ μέσα, σαν να με παρατηρεί. Προσπαθώ να παρατηρώ τους ήχους. Όσο μπήκα σε αυτό το σπίτι, είναι σαν να είμαι σε μια άλλη διάσταση. Νιώθω σαν να έχω αποκοπεί από τον κόσμο. Άμα δω και στα άλλα δωμάτια.
κλείσω το μάτι. Ωρε φίλε, τι συμβαίνει. Άμα δεν υπάρχει. Ο αδελφός μου και διάφορες φωτογραφίες. Και τα φωτογραφίες. Όλα της οικογένειας που ζούσε εδώ. Συγκλονιστικό. Θορύβους. Όλο το σπίτι δονείται. Το νιώθεις ότι δονείται όλο το σπίτι. Το πάτωμα κάνει ασταμάτητα ήχους. Συστολή, διαστολή, δεν ξέρω. Ναι, είναι παλίδος που. 1906 και αρχικά πιθανόν αυτόν που μέναν εδώ. Από μυρωδιά. Κοίτα ρολόι μέσα. Βιβλία. Κι άλλο Παόλο. Τι άκουσες κάτι. Όχι. Σχεδόν. Είναι λες και το παρατήσαν το σπίτι. Δηλαδή οι μαρτυρίες όλες αρχίζουν και... Παντού καθρέφτες κρυμμένους. Σε ντουλάπες, κάτω από κρεβάτια, παντού καθρέφτες. Μέσα κρεμασμένοι. Λες και φύγανε, λες και συνέβη κάτι. Δηλαδή οι μαρτυρίες αρχίζουν και ταιριάζουν που λένε ότι σε αυτό το σπίτι δεν πλησιάζει πια κανένας. Πόσα χρόνια να έχει μείνει έτσι. Το περιστατικό είναι περίπου στα 2 χρόνια από ό,τι λένε στις μαρτυρίες. Μυρωδιά και η αίσθηση αυτού του σπιτιού. Είναι λες και είναι ζωντανό. Είναι από τα πιο δυνατά σπίτια που έχω κάνει έρευνα. Νιώθεις ρε παιδί μου, λες και είναι ένας ζωντανός οργανισμός στο σπίτι. Σαν να υπάρχουν ακόμα αυτοί εδώ μέσα. Τι ιστορία να έχουν όλοι αυτοί. Ακούω στα αυτιά μου μια δόνηση, σαν να μελίσει. Σαν κάτι να δονείται. Να βουητώ. Είναι λίγο βαρύ το κλίμα. Είναι συνδυασμός αυτή η μυρωδιά, αυτό το... Ίσως επειδή είναι πολλά χρόνια κλεισμένο. Οι ιστορίες που υπάρχουν για αυτό το σπίτι. Είναι απ' όλα ότι φύγανε αυτοί που μέναν από εδώ και δεν ξέρω αν γυρίσανε ποτέ, το αφήσανε έτσι αυτό το σπίτι. Και οι κάτοικοι από ό,τι μας είπαν το πρωί εμφανίζονται διάφορες δραστηριότητες που ο καθένας σας εκφράζει ανάλογα την αντίληψή του. Πάντως, κανένας δεν περνάει από εδώ.
ούτε καν από το δρόμο που έχει το πλακόστρωτο έξω. Όλοι μας είπαν να μην πάτε σε αυτό το σπίτι. Και ότι είναι ένα από τα περισσότερες, από τα σπίτια που υπάρχουν περισσότερες αναφορές. Γι' αυτό επιλέξαμε να πούμε και μέσα να μείνουμε. Και το νεκροταφείο μας το είπαν αυτό. Ναι. Ότι να μην πάμε βράδυ. Όσοι πήγαν δεν γυρίσανε. Αυτή ήταν η κουβέντα μας. Το ίδιο αρνητική ήταν και αυτό το σπίτι. Δεν πίστευαν ότι θα μείνουμε μέσα, ότι θα προσπαθούσαν να μας αποτρέψουν. Εντάξει, τώρα και αυτοί που μένουν σε αυτό το χωριό, επειδή έχουν μείνει πολύ κατοίκοι και ηλικιωμένοι, εντάξει, είναι πολύ εύκολο να φοβηθούν. Ακόμα και ένα φυσικό φαινόμενο να δούνε, μπορεί κατά την άποψή τους, κατά την αντίληψή τους, την ανθρώπινη του χωριού, να πιστεύουν ότι είναι κάτι στοιχειωμένο. Δεν σου κρύβω ότι τα συναισθήματά μου εδώ μέσα είναι πολύ έντονα. Δηλαδή νιώθω απειλή, νιώθω ίσως όμως να είμαι επηρεασμένος και από όλα αυτά που άκουσα για αυτό το σπίτι. Και δεν είναι και εύκολο το να μείνεις ένα βράδυ μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Έχει ιστορία και το κάθε σπίτι, σαν μια ταινία γράφεται σε κάθε σπίτι, όλες τις δραστηριότητες που κάνουν. Και εδώ πέρα υπήρχε πολύ πόνος στις αναφορές που υπάρχουν. Και βέβαια αυτό το ξένο σώμα που, όπως λένε, μια λάμψη από τον ουρανό που έπεσε σε δίπλα οικόπεδα, στο χωριό, ας πούμε στο κέντρο του χωριού, προκάλεσε όλα αυτά τα φαινόμενα. Πώς μπορεί να σχετίζετε τον Αρνταλό? Ξέρω, ξέρω. Αυτό ήταν και ο προβληματισμός μου το να έρθω να αναλάβω αυτήν την έρευνα. Γιατί είναι πληροφορίες που ενώ όλοι αναφέρανε για δραστηριότητες μετά από αυτό το συμβάν. Γιατί πρώτα δεν αναφέραν τίποτα? Δεν υπήρχε κάποια αναφορά πριν. Εντάξει, στον εμφύλιο πόλεμο γίνανε, όπως σε πολλά χωριά, διάφορες μάχες και σκοτωθήκανε πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο. Αναφέρουν για ένα περιστατικό. Ότι μετά από αυτή τη λάμψη που είδανε που έπεσε στο κέντρο του χωριού, ξεκίνησαν όλα αυτά. Τώρα, θα μπορούσε να είναι αυτό? Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά δεν γνωρίζω. Δεν έχω άποψη να πω. Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι πέραν από τις δικές μου γνώσεις και λογικής. Τι λάμψη, μετεωρίτης? Πτάμενο αντικείμενο, ας πούμε, τι θεωρείς εξωγήινων, τι? Μπορεί και ένα σώμα από τον ουρανό και ένας μετεωρίτης, φλεγόμενος, να πέρασε στην ατμόσφαιρα, ένα μεγάλο, αλλά δεν βρήκανε κάτι. Μπορεί, άμα αφού λένε ότι ένα μικρό κομμάτι μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στο έδαφος. Θα έχει ανοίξει ένα κρατήρα, θα έχει κάνει κάτι. Ναι, ναι. Αυτοί αναφέρουν ότι έπεσε ένα φλεγό, μια λάμψη από τον ουρανό και με μεγάλη ταχύτητα έπεσε στο κέντρο και μας δείξανε, που δείξαμε στα πρωινά πλάνα, στο κέντρο σχεδόν του χωριού. Στην αρχή πιστέψαμε ότι είναι μια πτώση αεροπλάνου, κάποιο ατύχημα ότι έγινε, από ό,τι λένε. Αλλά έρχονταν εδώ και δεν βρήκανε τίποτα. Από την επόμενη μέρα κιόλας ξεκινήσανε περίεργες αναφορές. Δεν ξέρω τι να πιστέψω από όλα αυτά. Και τι είναι πραγματικό και τι είναι μύθος και τι είναι στη φαντασία. Ίσως να είναι και όλα πραγματικά. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Όμως, για αυτό το σπίτι, αυτό που με έκανε να έρθω εδώ, ήταν ότι όλοι λέγανε όχι σε αυτό το σπίτι. Πηγαίνετε, κοιτάξτε, μας βοηθήσανε το να κάνουμε αυτό το βίντεο, αλλά κανένας δεν ήρθε σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή παρακαλέσαμε πόσους να έρθουν μαζί μας να το ζήσουμε αυτό και δεν ήρθε κανένας. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν μπορεί η λογική μου να τα βάλει σε μια σειρά όλα αυτά. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα δωμάτια. Ναι, πολλά είπαμε. Thank you.
το σπίτι, ρε φίλε. Καταθλιπτικό. Κοίτα μπάρα που έχουν βάλει εδώ. Κοίτα, φίλε, μια ξυλάρα που έχουν βάλει. Έτοιμη για τον πόλεμο είναι. Κλειδάριες, χόντρα κλειδάριες. Στη φωτογραφία της. Εντάξει, αυτό σαν δωμάτιο είναι άδειο. Τελείως. Κάποια τα μαζέψανε, κάποια τα έχουν αφήσει. Φαίνεται ότι υπάρχει, επειδή μου σαν κάποιοι να θέλαν να φύγουν γρήγορα και φύγανε και πήραν όσο προλάβανε. Φύγανε τελικά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως δεν έχουν αφήσει σημάδια ζωής, δηλαδή κανένας δεν ξέρει που έχουν πάει. Απλώς θα αφήσανε έτσι στο σπίτι. Όλα τα έγγραφα τους βλέπεις ότι υπάρχουν και έγγραφα. Εδώ πρέπει να έχει ποντίκια, δεν ξέρω τι είναι αυτό, ούτε που. Κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι περιπτώματα από ποντίκια αυτό. Είναι πολύ μεγάλα για να είναι ποντίκι. Κονοστάσιο. Υπάρχουν ένα βράδυ εκπληκτικό εδώ πέρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να στήσουμε κάμερες σε όλα τα δωμάτια και να κάτσουμε σε χώρους να τους παρακολουθούμε για ώρα. Βράμα σε όλα τα δωμάτια κάμερες. Φωτισμό και κάμερα έχουμε παντού. Και ήχους. Έχουμε βάλει και VP παντού. Έχω και πάνω μου. Έχεις και πάνω σου. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα κάπου ήχος να μην το πιάσουμε. Η
επειδή ωραία. Έχουν περάσει πολλές ώρες. Ωραία. Πάω σε άλλο δωμάτιο. Ξαπλώνουμε. Αράζουμε. Και βλέπουμε. Εγώ νομίζω ότι... Γιατί όσοι είμαστε μαζί... Λοιπόν, φέρνω ένα τρίποδο, θα τη βάλω κάπου να φαίνεται καλύτερα το δωμάτιο και πάω μέσα. Εγώ τι πέφτω. Εσύ ναι, εκεί. Τι βλέπουμε. Τι να δω με εκμέτωπο. Ποιος τι ώρα έχει πάει. Τι ώρα. 4:30, 4:20. Σήμερα. Και τι ράδιο είναι αυτό. Ραδιόφωνο παίζει. Μια βάλε κινητό. Όχι. Από εδώ ακούγεται. Όμως δεν εσύ έβαλες κάτι. Όχι ρε. Αλλά από εδώ ακούγεται. Τα ακούς. Ακούω. Μαλάκα, εδώ από τον τοίχο ακούγεται. Μαλάκα, τα ακούς. Πλάκα κάνεις τώρα. Ράδιο. Μαλάκα, τα ακούς που παίζει. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Μαλάκα, δεν είναι πουθενά. Θα δω, ρε. Είναι δυνατόν να παίζει μόνο του. Θα κάνει θα δω. Θα καθώ δεν παίρνω τον μπαταρίες. Σταμάτσε. Δεν είμαστε καλά. Έχω τρελαθεί.
Λέκα, νόμιζα ότι έβαλες κινητό. Λέω, τι κάνει αυτό. Νόμιζα, αλλά... Δεν έβαλες, δηλαδή, κινητό από αυτό το πράγμα τώρα. Δεν το άκουσες, μαλάκα. Μέσα στον τοίχο έπαιζες, σου λέω, εδώ πέρα. Νόμιζα ότι ερχόσουν εσύ και το έβαλες. Ωραία, κάτσουμε εδώ. Θα παλαβώσω τώρα, έτσι. Το σπίτι δεν έχει ρεύμα και αυτό δεν ήταν συνδεμένο πουθενά. Είναι στο μηνά, κοιτά εδώ που ήταν. Βλέπεις, εδώ δεν έχει καμία μπουλή, τίποτα. Έτσι, χύμω. Χύμω. Πιες μέσα, δεν έχει τίποτα. Τίποτα δεν έχει. Εδώ, στο δωμάτιο, αυτό δεν φεύγουμε. Στις όλες τις κάμερες εδώ. Αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, δηλαδή η λογική μου δεν το εξηγεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να γίνει. Το ραδιόφωνο αυτό μπορεί να είναι 2 χρόνια εδώ πέρα και 3 που φύγαν αυτοί. Σταμάτησε στα χέρια μου. Το είδες τι έγινε. Πού να καταλάβω. Μέχρι έξω που το έβγαλε έπεσε. Τώρα παράσιτο ήταν αυτό που άκουγαν δηλαδή. Και τι μπαταρίες μας που έχουμε από τους φακούς και αυτά είναι δυνατόν να προκαλέσει τέτοιο σε ένα ραδιόφωνο από μακριά, δώσει πηγή ενέργειας. Από τα φωτιστικά, από τις κάμερες. Δεν καταλάβα, ήταν σαν παράσιτο. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό η κάμερα. Και γιατί δεν το παθαίνουν οι κάμερες. Καλά, η κάμερα δεν μπορεί. Έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο. Πολλά έχω δει στη ζωή μου και τίποτα δεν αποκλείω, αλλά... και ξεχώ να τριχιάσει έτσι. Έχω να τριχιάσει. Να φύγουμε καλύτερα σήμερα. Όχι, okay, τώρα θα φύγουμε στα καλύτερα. Εδώ. Όχι, okay, γι' αυτό δεν ήρθαμε. Μήπως θα το κάνουμε πιο οργανωμένα ή όχι. Να φέρουμε κι άλλους. Δεν φύγουμε τώρα από εδώ. Δεν φύγουμε τώρα που υπαρχίζουν και... βλέπουμε... Ωραία. Εδώ, μέχρι το πρωί. Οκ. Okay. Καλύτερα, ναι. Γιατί μένει να είμαστε πολλοί. Δεν γίνεται να είμαστε πολλοί. Και όσο θα έχουμε δοκιμάσει αυτό, οι θορύβοι καλύπτονται από τον κόσμο που υπάρχει. Τις φωνές, από τις ομιλίες, από τα πάντα. Χάνουμε τα καλύτερα πράγματα. Εγώ γι' αυτό πήγαινα μόνος μου πάντα. Και τώρα που έχουμε βάλει το πιο τέλειο εξοπλισμό, έχουμε ήχους, έχουμε κάμερες φοβερές, έχουμε... Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Στην εδώ. Εδώ, στο δωμάτιο αυτό. Έγινε. Ατομικό δελτίο κυκλοφορίας. Ξανά δύο πράγματα. Ρε εσύ, η γιαγιά που είναι μέσα στη φωτογραφία.
αριθμούς κοινωνικής ταυτότητας. Δελτίο κυκλοφορίας έχεις δει ποτέ? Ασύλο της Ελλάδος. Πρέπει παλιό. Χουντά, τι ήταν. Βασιλιάς, ατομικό δελτίο κυκλοφορίας. Ο Δήμος, 1959. Mm. 59. Το βλέπεις? Ναι. Α, από τη μέσα στην κορνίζα, ε. Έρχεται εδώ, δεν είναι στην κορνίζα. Δεν είναι η ίδια γιαγιά που είναι στην κορνίζα. Η ίδια γιαγιά είναι που είναι στην κορνίζα μέσα. Είναι πιθανό όλες αυτές τις φωτογραφίες να είναι από την οικογένεια. Πάλι η γιαγιά. Κοίτα. Τίποτα δεν υπάρχει απρόσωπος πια. Κάποτε ήταν στη θέση μας όλοι αυτοί. Και εμείς δεν υπήρχαμε. Γιατί θα γίνει και αύριο με τους επόμενους. Και πάει λέγοντας η ζωή. Περαστική όλη. Ένας σταθμός. Στη ζωή. Τι έχει μείνει από όλους αυτούς? Τίποτα. Φωτογραφίες. Μόνο φωτογραφίες. Και αυτές σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν. Τίποτα δεν μείνει. Έμεινε ένα σπίτι, έρημο, που όλοι αυτοί περάσαν από αυτό το σπίτι, για να έρθουμε εμείς στο σήμερα. Να έρθουμε και εμείς σε αυτό το σπίτι. Ένα κάλεσμα. Ποιο λόγο ήρθατε εμείς εδώ? Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή, να ξέρεις. Ξέρεις, όλα αυτά σε κάνουν να σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά τη ζωή από ό,τι περισσότεροι πιστεύουν. Όλοι αυτοί έκαναν όνειρα, σαν και εμάς. Ζούσαν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει τίποτα προς αυτούς. Αύριο ίσως να κοιτάνε τις δικές μας φωτογραφίες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, ναι. Και θα είναι και χτυπωμένες περισσότερες. Τώρα είμαστε στον ψηφιακές. Είμαστε στον ηλεκτρονικό κόσμο του Matrix. Ίσως κάποια στοιχεία μας. Τώρα εμείς κοιτάμε φωτογραφίες αυτών. Όλα αυτά ήταν κάτι άλλο δικό μας. Ίσως τα βίντεο. Πάντως είναι όλα ένα ταξίδι. Μέσα από διάφορες καταστάσεις ύπαρξης. Τώρα αυτή μπορεί να είναι κάπου αλλού. Μπορεί να είναι και εδώ μέσα. Η ενέργειά τους, αυτό το φαινόμενο να ενεργοποιήσει όλη αυτή την ενέργεια. Υπάρχουν τόσες θεωρίες και απόψεις για όλα αυτά που πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Τα παντού φωτογραφίες, οικογένειες, πολλά πρόσωπα που ίσως να είναι και γενιές να έχουν περάσει από εδώ. Ένα σημάδι να καταλάβουμε κάτι. Αν αυτό το σπίτι κρύβει κάτι. Να μας πει την ιστορία του. Εγώ την ξαπλάρω.
Αντώνη, τι γίνεται! Τι έγινε, ρε! Μη φοβάσαι. Περίμενε. Μη φοβάσαι. Τι να λοιπόν, πάμε έξω, πάμε έξω. Περίμενε. Πάμε έξω, πάμε έξω. Τώρα λίγο μου, πάμε έξω. Εγώ ακόμα ακούω ήχους μέσα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ζήσει. Ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχω ζήσει. Εγώ δεν μπαίνω. Τα πράγματα πώς θα τα πάρουμε. Θα τα πεις το πρωί. Θα πάρω τουλάχιστον κάποια πράγματα ρε φίλε, γιατί δεν γίνεται. Έχουμε... Ωραία. Τι κάνεις πάνω, τόσα πράγματα. Εντάξει, δεν έχω ζήσει πιο ανατριχιαστικό περιστατικό. Είναι από τα πιο δυνατά. Την μαλέκα δε το κεφάλι μου. Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει. Φαντάσου. Τι μπορεί να δούμε στις κάμερες. Ακούω. Φαντάσου τι μπορούμε να δούμε στις κάμερες, ε. Στα δωμάτια που δεν βλέπαμε τόση ώρα. Δεν είναι μαλέκα. Αφού δεν το άκουσες. Είμαι κάπου στο κέντρο και παντού με κοιτάνε, έτσι. Καμός που τώρα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τίποτα, παντού βλέπω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Καμός που τώρα, έτσι. Ουρλότο, δεν μπορώ. Μα θα πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Τίποτα, φύγαμε. Πάμε και... Θα πάρω την κάμερά μου, δεν γίνεται. Ωραία. Περίμενε εδώ. Πάμε. Κάτσε εδώ στην πόρτα, μαλάκα, να μ' ακούς. Πάω μία τρέχοντας και έρχομαι. Okay. Οκ.